στη συμφωνία. Αυτά ήταν τα λόγια του Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος ανήγγειλε και το ναυάγιο στο Κράν Μοντανά μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 2 εβδομάδων, ανοίγοντας την ουσία πλέον το κεφάλαιο της επόμενης μέρας για το τι μέλη γενέστε στο Κυπριακό. Λυπούμε ειλικρινά, ήταν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τους δημοσιογράφους. Να σας ενημερώσω ότι παρά την ισχυρή δέσμευση και εμπλοκή όλων των αντιπροσωπιών και των διαφορετικών μερών, αναφέρεται σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητή Ελλάδα, Τουρκία, αλλά και τις αντιπροσωπείες από την Κύπρο, η διάσκεψη για την Κύπρο ολοκληρώθηκε χωρίς την επίτευξη συμφωνίας. Δυστυχώς, όπως είπα, τονίζει ο Αντώνιο Κουντέρες, μια συμφωνία δεν ήταν εφικτή και η διάσκεψη έκλεισε χωρίς την πιθανότητα να επέλθει λύση σε αυτό το δραματικά μακροχρόνιο πρόβλημα. Τώρα, η διάσκεψη για την Κύπρο, να πούμε ότι οδηγήθηκε σε αδιέξοδο λόγω της αιμονής της Τουρκίας σε εγγύησεις και παραμονή κατοχικών στρατευμάτων. Το πολύωρο δείπνο εργασίας με τους επικεφαλείς όλων των αντιπροσωπιών υπό τον Γενικό Γραμματέα φαίνεται ότι δεν δικαίωσε τελικά τις ελπίδες που είχαν δημιουργηθεί. Και έτσι, με τη λήξη του λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ο ίδιος ο Αντώνιο Κουντέρες ανακοίνωσε το κλείσιμο της διάσκεψης χωρίς την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει ποιο ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο που οδήγησε σε αυτό το ναυάγιο. Δεν θα ήθελα να απομονώσω ένα ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας. Είναι προφανές ότι οι δύο αντιπροσωπείες ήταν ακόμη σε πολύ μεγάλη απόσταση σε αριθμό θεμάτων και γι' αυτό μια συμφωνία δεν κατέστη δυνατή, ήταν η χαρακτηριστική του δήλωση. Συγκεκριμένα τώρα, Γιάννη, η τουρκική πλευρά επέμενε σε παραμονή εγγύσεων και στρατευμάτων για 15 χρόνια με ρήτρα αναθεώρησης και όχι κατάληξης. Επέμενε στην επιστροφή μόνο μέρους της Μόρφου, ήθελε η συμφωνία να γίνει πρωτογενές δίκαιο, αλλά και επέμενε στην ίση μεταχείριση Ελλήνων και Τούρκων πολιτών μετά τη λύση. Θέσεις που, όπως δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώπιον των δημοσιογράφων, όχι μόνο ξεφεύγουν από το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά ήταν τέτοιες που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές. Το αποτέλεσμα, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, δεν είναι θετική εξέλιξη, αλλά ούτε το τέλος του δρόμου. Και σας παραθέτω επιλέξει την δήλωσή του: η απαράδεκτη παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Κύπρου και ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενισχύσει τις προσπάθειές του έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για τερματισμό της κατοχής και επανένωσης της πατρίδας μας, ήταν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αμέσως μετά το ναυάγιο. Τώρα, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέβαλε συγκεκριμένες και περιεκτικές προτάσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, στη βάση και των ιδεών του Γενικού Γραμματέα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση του Κυπριακού. Γραπτή πρόταση για το κεφάλαιο ασφάλειας και εγγύσεων υπέβαλε και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία βρισκόταν σε συνεχή συντονισμό με την κυπριακή αντιπροσωπεία. Μάλιστα, ο Νίκος Κοτσιάς δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν αποδεκτά τα παρεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας στην Μεγαλόνησο. Τώρα, σε αντίθεση, η τουρκική πλευρά δεν υπέβαλε καμία γραπτή πρόταση, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να δηλώνει συνεχώς ότι είναι ευέλικτος και διαθέσιμος να διαπραγματευτεί τα πάντα, κάτι που οδήγησε τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα να ζητήσει από την Τουρκία κατάθεση γραπτών προτάσεων. Εξόχως προκλητική δεν ήταν και η φράση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Τσαβούσογλου, αναφορικά με το θέμα της παραμονής των στρατευμάτων. Με ειρωνικό ύφος απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη και την ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία, είπε ότι αν είστε καλά παιδιά μπορούμε να κάνουμε αναθεώρηση στα 13 χρόνια αντί στα 15. Τώρα, ερμηνείας χρήζει και η δήλωση, όπως προανέφερες και εσύ, του που είναι πιο πολύ σηκώνει μεγάλη ερμηνεία ακριβώς η δήλωση την οποία έχει πει όσον αφορά την προσέγγιση πλέον, την εργασία πλέον εντός των παραμέτρων των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματεία και του ΟΗΕ. Ναι, έχει δύο προεκτάσεις αυτή η δήλωση, που η οποία χρήζει ιδιαίτερης ερμηνείας. Πρώτον, έκανε λόγο για τελευταία διάσκεψη. Μάλιστα, είπε ότι εμείς λέγαμε ότι η τελευταία διάσκεψη ήταν αυτή της Γενέβης, αλλά δώσαμε άλλη μια ευκαιρία και τώρα αυτή είναι η τελευταία. Την ίδια στιγμή είπε ότι παρόλες τις προσπάθειες δεν φτάσαμε σε αποτέλεσμα και έχει αποκαλυφθεί ότι
είναι αδύνατη εξεύρεση λύση στο πλαίσιο των παραμέτρων των καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ. Επομένως και δεν έχει κανένα νόημα να επιμένουμε σε αυτές τις παραμέτρους. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Ελληνοκυπριακή Αντιπροσωπεία μαζί με τον απεσταλμένο μας επιστρέφουν αυτή την ώρα στην Κύπρο μέσω Γενέβης. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στις 19 Ιουλίου ο Έσπεν Παρθέιντε θα ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας εν ώψη και της προγραμματισμένης για τις 24 Ιουλίου υιοθέτησης του ψηφίσματος για την UNFICIP. Αν έχουμε όμως ακόμη λίγο χρόνο, Γιάννη, ναι, να σου μεταφέρω και τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτικών αρχηγών που συνόδευσαν. Ακριβώς, έχουμε το χρόνο. Πριν όμως πάμε σε αυτές τις αντιδράσεις, να μείνεις στην τηλεφωνική γραμμή. Σίγουρα τα διάφορα ερωτήματα τα οποία γύρονται από τις δηλώσεις βασικά των πρωταγωνιστών και δι Τσαβούσογλου, Κουτέρες, Κοτζιά και Νίκο Αναστασιάδη. Ο Ακιντζή καμία δήλωση, διότι αρχηγού παρόντος η άλλη αρχή εξαφανίζεται, δηλαδή ως εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων. Να αναφέρω εδώ, επειδή ανέφερε στον Μουσταφά Ακιντζή, ότι έχει ήδη αναγγείλει δηλώσεις, έχει ήδη εξαγγείλει δηλώσεις στη μία το μεσημέρι ώρα Γενέβης για το χθεσινό ναυάγιο. Επομένως δεν θα αναχωρήσει πριν το μεσημέρι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, θα προβεί σε δηλώσεις και μετά θα αναχωρήσει. Θα τις παρακολουθήσουμε λοιπόν. Εδώ θα είμαστε, αν και εφόσον έχουμε την ευχαίρεια να τις παρουσιάσουμε. Όμως πολλά είναι τα ερωτήματα τα οποία σίγουρα θα εγκερθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης εδώ στο στούτιο και με τους εκπροσώπους των κομμάτων, αλλά και με το άλλο πάνελ το οποίο δεν έχει κομματική χρειά, αλλά είναι επιστήμονες όπως και ειδικοί γνώστες στο Κυπριακό, για να ακούσουμε λοιπόν